Είτε λόγω οικονομικής πίεσης, είτε λόγω πολέμου ή φυσικών καταστροφών, πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο έχουν εγκαταληφθεί, στέκονται ως βουβή μαρτυρία μιας εποχής που δεν υπάρχει πια. Χαρακτηρίζονται από τα κελίφη εγκαταλελειμμένων κτηρίων, ακατέργαστα, αδιαμόρφωτα τοπία και την απουσία ανθρώπων. Αν μη τι άλλο, αυτές οι τοποθεσίες θα σας κάνουν να εκτιμήσετε την έντονη δραστηριότητα της πόλης στην οποία ζείτε, όσο μεγάλη ή μικρή κι αν είναι αυτή η πόλη. Είσαι στο κανάλι με τα καλύτερα Top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 πόλεις φαντάσματα που δεν θα ήθελες να επισκεφτείς. Το νησί Μονσεράτ βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Σεν-Κί της Νέιβης και Γουαντελούπε στην Καραϊβική. Το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά το 1600 και η πρωτεύουσά του, το Πλίμουθ, ιδρύθηκε στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού. Το 1962 το Μονσεράτ έγινε Βρετανική απικία και στις 17 Σεπτεμβρίου 1989 το νησί είχε περίπου 4.000 κατοίκους όταν χτύπησε η καταστροφή. Ο τυφώνας Χιούγκο κατέστρεψε την πέτρινη υπροβλήτα στο λιμάνι του Πλίμουθ, καθώς και πολλά από τα κτίρια και τα σχολεία της πόλης και το νοσοκομείο που είχε πρόσφατα κατασκευαστεί. Το Πλίμουθ περνούσε καλά μέχρι τον Ιούλιο του 1995, όταν άρχισε μια σειρά εκρήξεων στο ηφαίστειο Σουφρίρ Χίλς, το οποίο ήταν ανενεργό για αιώνες. Πυροκλαστικές ροές καυτού αερίου, λάβας και τέφρας έθαψαν τμήματα του Πλίμουθ, ενώ στις 25 Ιουνίου 1997 μια μαζική έκρηξη του ηφαιστείου έθαψε τμήματα της πόλης και σκότωσε 19 ανθρώπους. Μεταξύ 4ης και 8ης Αυγούστου 1997, πρόσθετες εκρήξεις έκαψαν ό,τι είχε απομείνει από τα κτίρια του και έθαψαν την πόλη κάτω από 1,5 μέτρα στάχτης. Η λάβα και η τέφρα είχαν τη συνοχή σκυροδέματος και το έδαφος από κάτω είχε καεί, καθιστώντας το μη καλλιεργήσιμο. Οι Βρετανοί πήραν την απόφαση να εκενωθεί το Πλίμουθ και πολλοί κάτοικοι που ζούσαν σε άλλα σημεία του νησιού επέλεξαν επίσης να φύγουν. Μέχρι το 2000, τα 2/3 του πληθυσμού του νησιού είχαν εγκαταλείψει το νησί. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς εκεί. Αυτό το νησί έκτασης 16 στρεμμάτων βρίσκεται 15 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Ναγκασάκι στην Νότια Ιαπωνία. Αρχικά αναπτύχθηκε ως κατοικία για τους ανθρώπους που εργάζονταν στα υποθαλάσσια ανθρακοριχεία το 1887. Το νησί Χασίμα επεκτάθηκε γρήγορα σε ένα νησί με πολυόροφα κτίρια από σκυρόδεμα που στεγάζουν πάνω από 5.000 άτομα. Εκτός από τα συνηθισμένα κοινοτικά κτίρια, αυτό το νησί Φρούριο διέθετε μια λέσχη, κινηματογράφο, πισίνα, κήπου στην ταράτσα, καταστήματα, ακόμη και ένα είδος καζίνου. Ωστόσο, το ορυχείο έκλεισε τελικά το 1974, όταν τα αποθέματα άνθρακα εξαντλήθηκαν και οι κάτοικοι του νησιού Χασίμα έφυγαν. Το νησί Χασίμα εμφανίστηκε ως κρυσφύγετο κακοποιού στην ταινία του James Bond Skyfall. Το 1927, ο Henry Ford άρχισε να εργάζεται στη Fordlandia, μια τεράστια φυτεία καουτσούκ στη ζούγκλα κατά μήκος του ποταμού Ταπάχος της Βραζιλίας. Ο μεγιστάνας της αυτοκινητοβιομηχανίας χρειαζόταν την πόλη ως σταθερή πηγή καουτσούκ για τα ελαστικά και τους σωλήνες των αυτοκινήτων του. Έχοντας ήδη αφήσει το στίγμα του σε πόλεις όπως το Dearborn του Μίσιγκαν, σχεδίασε μια πόλη της εταιρείας με πισίνες, γήπεδο γκολφ, προαστιακά μπάγκαλο και εβδομαδιαίες συνεδρίες χορού. Δυστυχώς για τον Ford, το πείραμά του ήταν καταδικασμένο σχεδόν από την αρχή. Τα καουτσοκόδεντρα της Φορλάνδια έπεσαν θύματα του μύκητα των φύλων και οι υπάλληλοι της υπέφεραν από τους αυστηρούς κανονισμούς της πόλης, οι οποίοι περιλάμβαναν την απαγόρευση του αλκοόλ. Οι συγκρούσεις μεταξύ των Βραζιλιάνων εργατών και των Αμερικανών διευθυντών έγιναν σύντομα συχνό φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης για τους κανόνες της καφετέριας, οι υπάλληλοι της Φορλάνδια κατέστρεψαν το μεγαλύτερο μέρος της τραπεζαρίας τους με μαχαίρια και έσπρωξαν τα φορτηγά της πόλης στο ποτάμι. Ο Henry Ford έχασε τελικά 20 εκατομμύρια δολάρια στον επίδοξο παράδεισο των εργατών του, αλλά η πόλη απέτυχε να παράγει καουτσούκ για τα αυτοκίνητά του, αφού ο ίδιος δεν επισκέφθηκε ποτέ την πόλη, την πούλησε τελικά στην κυβέρνηση της Βραζιλίας το 1945 για 5 δεκάρες. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η άγρια φύση έχει κατακτήσει μεγάλα τμήματα της Φορλάνδια, αλλά πολλά από τα κτίρια της στέκονται ακόμα όρθια και η πόλη έχει γίνει ένας μικρός τουριστικός προορισμός για τουρίστες που αναζητούν περίεργα μέρη. Πιθανώς η πιο διάσημη εγκαταλειμμένη πόλη στον κόσμο είναι το Πριπιάτ, το οποίο χτίστηκε το 1970 για να στεγάσει τους εργαζόμενους στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 2 χιλιόμετρα.
Στις 27 Απριλίου 1986 το Πρίπιατ είχε 49.000 κατοίκους, 15 δημοτικά σχολεία, 5 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένα μεγάλο και καλά εξοπλισμένο νοσοκομείο, 25 καταστήματα, 10 γυμναστήρια, 3 κλειστά κολυμβητήρια, 2 γήπεδα και ένα υποκατασκευή πάρκο αναψυχής. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, μια έκρηξη διέλυσε τον αντιδραστήρα αριθμό 4 στο συγκρότημα του Τσερνόμπιλ, εκτοξεύοντας επικίνδυνη ραδιενέργεια στον αέρα. 36 ώρες μετά την έκρηξη, οι αρχές εκένωσαν όλους τους κατοίκους του Πριπιάτ, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω, μεταξύ άλλων, και τα κατοικίδια τους. Οι κάτοικοι μετεγκαταστάθηκαν και η πόλη Σλαβούτιτς χτίστηκε ως η νέα τους κατοικία. Σήμερα πολλές τουριστικές εταιρείες μεταφέρουν τους επισκέπτες του Πρίπιατ, όπου μπορούν να περιηγηθούν στα εγκαταλελειμμένα σχολεία, το νοσοκομείο και το πάρκο ψυχαγωγίας. Ενώ οι εταιρείες ξενάγησης προσφέρουν γεύμα που ετοιμάζεται έξω από τη ζώνη αποκλεισμού. Εγκαταλελειμμένοι από τους απογοητευμένους χρυσοθύρες που ακολούθησαν τον William Bondi στην πόλη για να προσπαθήσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν να βρουν περισσότερο από το πολύτιμο μέταλλο που είχε ανακαλύψει το 1859. Αυτή η γνωστή πόλη φάντασμα στην Καλιφόρνια έχει μείνει απόκοσμα ανέγκυχτη για περισσότερα από 150 χρόνια. Οι παράγκες στέκονται ακόμα με τα τραπέζια στρωμένα, περιμένοντας να επιστρέψουν οι κάτοικοί τους που έχουν φύγει από καιρό. Ενώ τα καταστήματα και τα εστιατόρια είναι ακόμα εφοδιασμένα με κάποιες προμήθειες, έτοιμα να εξυπηρετήσουν πελάτες που δεν θα έρθουν ποτέ. Αν αυτό δεν είναι τρομακτικό, τότε τι είναι? Το 1908 στο Κολμάνσκο, που βρίσκεται ανάμεσα στους αμόλοφους της ερήμου Ναμπίπ, βρέθηκε το πρώτο διαμάντι στην περιοχή. Και όχι πολύ αργότερα, υπήρχε καζίνο, κινηματογράφος, σχολείο, εργοστάσιο πάγου και άλλα σύγχρονα καλούδια. Όμως η πόλη άρχισε να βλέπει τον πληθυσμό της να συρρυκνώνεται, καθώς εξαντλούνταν τα αποθέματα διαμαντιών. Η πόλη εγκαταλείφθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1950 και έκτοτε η έρημος την έχει καταβροχθήσει, σχεδόν γεμίζοντας με άμμο πολλά από τα άλλοτε μεγαλοπρεπή σπίτια. Τώρα τα περισσότερα κτίρια, αντί για ανθρώπους, έχουν άμμο σε ύψος τόσο ώστε να καλύπτει τα γόνατά σας. Οι ξεναγήσεις είναι συνήθως διαθέσιμες, αλλά χρειάζεστε άδεια για να εισέλθετε στην περιοχή. Το Wittenoom ιδρύθηκε το 1946 και γεννήθηκε ως πόλη ορυχείων στη Δυτική Αυστραλία. Το κοντινό φαράγγι ήταν γεμάτο με μπλε αμίαντο, ένα σημαντικό ακατέργαστο οικοδομικό υλικό στις αρχές του 20ου αιώνα. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η πόλη ήταν η μεγαλύτερη στην περιοχή Πιλμπάρα. Εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την υγεία, η μειωμένη ζήτηση για αμίαντο οδήγησε στο κλείσιμο του ορυχείου το 1966, με τους περισσότερους κατοίκους να μετακομίζουν για να βρουν άλλη δουλειά. Το Wittenoom έκλεισε επίσημα το 2007 και η Αυστραλιανή κυβέρνηση έλαβε μέτρα για να περιορίσει την πρόσβαση στην πρώην πόλη εξόρυξης και την αφαίρεσε από όλους τους επίσημους χάρτες. Λόγω της φύσης της εξόρυξης που έλαβε χώρα εκεί, ίνες αμιάντου εξακολουθούν να βρίσκονται στο υπέδαφος και στον αέρα γύρω από το Wittenoom, καθιστώντας επικίνδυνη την παραταμένη παραμονή στην πόλη. Σύμφωνα με ένα ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2019, στην πόλη παραμένει μόνο ένας κάτοικος. Είναι η μεγαλύτερη πόλη φάντασμα στον κόσμο. Βρίσκεται στην κεντρική Μογγολία και χτίστηκε με την προϋπόθεση να γίνει μια σύγχρονη πόλη με υπερσύγχρονη αρχιτεκτονική, μεγάλα γήπεδα και πανέμορφους δημόσιους χώρους. Σε λιγότερο από 10 χρόνια η πόλη πέτυχε τους στόχους της, αλλά απέτυχε να προσελκύσει κατοίκους να μείνουν σε αυτή. Κατασκευάστηκε για 300.000 άτομα, αλλά μόνο 70.000 άνθρωποι μετακόμισαν στην πόλη. Στο τέλος έφυγαν κι αυτοί, καθώς σταμάτησε η ανοικοδόμηση και η επέκταση, με αποτέλεσμα να χρεοκοπήσει. Σήμερα σε αυτή την πόλη, φάντασμα, πολλά οικοδομικά τετράγωνα είναι έρημα, όπως είναι άδεια και τα περισσότερα κτίρια. Άλλη μια μεγάλη πόλη φάντασμα, αλλά γνωστή για τα μαρμάρινα κτίρια της, είναι η Ασκαμπάτ, στο Τουρκμενιστάν, η οποία εκτείνεται στα 4,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Η χώρα ανήκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση και ο ηγέτης της μπορεί άνετα να συγκριθεί με τον Κιμ Γιονγκούν της Βόρειας Κορέας. Το 1991, ο πρόεδρος Απαρμουράτ Νιγιάζοφ θέλησε στο Ασκαμπάτ να δημιουργήσει τη χρυσή εποχή του Τουρκμενιστάν. Σπάζοντας όλα τα ρεκόρ, ύψωσε 543 δημόσια μαρμάρινα κτίρια και έκανε γνωστή την πόλη για αυτή την πολυτελή ιδιομορφία της. Σήμερα η πόλη σε μεγάλο βαθμό είναι μια πόλη φάντασμα, λόγω της ιδιόμορφης και απομονωμένης κουλτούρας της, την οποία εφάρμοσε ο πρόεδρός της. Το Τουρκμενιστάν είναι η 7η χώρα με τη λιγότερη επισκεψιμότητα στον κόσμο. Μαγευτικές παραλίες, ήλιος, πολυτελή ξενοδοχεία
κέντρα διασκέδασης και προσωπικότητες όπως η Μπριτζίτ Μπαρντό, ο Πολ Νιούμαν και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ είχαν προσδώσει στα Βαρόσια, μια περιοχή νότια της Αμοχώστου, του, τον τίτλο του Σεντροπέ της Κύπρου. Όλα αυτά συνέβαιναν μέχρι τον Ιούλιο του 1974 και την τουρκική εισβολή. Σήμερα, στην έρημη πόλη φάντασμα όπως αποκαλείται, τα μαγαζιά είναι ρυπωμένα, όπως και τα σπίτια. Αντί για διάσημες προσωπικότητες του διεθνούς καλλιτεχνικού κόσμου, κυκλοφορούν μόνο Τούρκοι φρουροί. Το σκηνικό της πόλης, και τότε και τώρα, είναι σαν από ταινία. Διαφορετικού είδους βέβαια. Οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής ήταν περίπου 39.000, ενώ οι τουρίστες που την επισκέπτονταν κάθε χρόνο ήταν πάνω από 700.000. Υπολογίζεται πως μέχρι το 1974 το 45% των ξενοδοχειακών κλινών της Κύπρου βρισκόταν στα Βαρόσια. Εκτός από ξενοδοχεία, είχαν και πολλές εκκλησίες. Συγκεκριμένα 365, μία για κάθε μέρα του χρόνου. Οι κάτοικοι των Βαροσίων εγκατέλειψαν τρομοκρατημένοι την πόλη, αφήνοντας πίσω τους τα Τιμαλφή και τα Προστοζήν. Οι περισσότεροι υπέθεσαν ότι θα επέστρεφαν μόλις σταματούσαν οι μάχες, αλλά οι συνεχιζόμενες πολιτικές διαμάχες έχουν οδηγήσει τα Βαρόσια σε μαρασμό πίσω από ένα βαριά φυλασσόμενο φράγμα. Ποιο από όλα αυτά που είδαμε σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Γνωρίζετε εσείς κάποια πόλη που θα μπορούσε να έχει μπει σε αυτή τη λίστα?